Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη μηχανή που κινεί τα γρανάζια και ζωντανεύει πρόσωπα και καταστάσεις που σημάδεψαν τον χρόνο. Απόψε θα πάμε πίσω, 88 ολόκληρα χρόνια, τότε που ο ελληνισμός μάτωνε στη Μικρασία και κύματα προσφύγων κατέκλυζαν την Ελλάδα. Αφορμή για αυτήν την έρευνα στέθηκε η αναψηλάφιση της δίκης των 6 με πρωτοβουλία των απογόνων των εκτελεστέντων πολιτικών που προσέφυγαν στον Άριο Πάγο. Στην περίφημη δίκη των υπετίων, όπως χαρακτηρίστηκαν, της μικρασιατικής καταστροφής, παραπέμφθηκαν με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας 8 άνθρωποι. 7 ήταν πολιτικοί και ένας στρατηγός. Εκτελέστηκαν οι 6. 3 πρώην πρωθυπουργοί, 2 υπουργοί και ο αρχιστράτηγος του μικρασιατικού μετόπου. 88 χρόνια μετά, το ποινικό τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου με πλειοψηφία 3-2 έκρινε ότι υπάρχουν νέα άγνωστα στοιχεία που καθιστούν πρόδειλη την πλάνη περί των πραγμάτων. Αυτή ακριβώς είναι η έκφραση. Ήταν μια υπόθεση που στιγμάτισε τη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου και προκάλεσε διεθνής άλλο. Ήταν όμως και ο επίλογος μιας κορυφαίας τραγωδίας που ολοκληρώθηκε με την καταστροφή της Σμύρνης και τον ξεριζωμό του ελληνισμού από τη γη της Ιωνίας. Για να παρακολουθήσουμε τη δίκη αυτή, πρέπει να ξαναζήσουμε το κλίμα της εποχής και κυρίως τα γεγονότα που το διαμόρφωσαν. Ο ελληνικός στρατός το 1919 αποβιβάστηκε στη Σμύρνη για να διαφυλάξει την ειρήνη στην περιοχή σύμφωνα με τη συνθήκη των Σευρών. Στις εκλογές του 20 ο Βενιζέλος ιτήθηκε και η νέα φιλοβασιλική κυβέρνηση έχασε τη στήριξη των συμμαχικών δυνάμεων. Το 1921 αποφάσισε να προωθηθεί προς την Άγκυρα για να πιέσει τους Τούρκους και τον Κεμάλ που είχε αρχίσει να οργανώνεται δυναμικά. Φτάνουμε λοιπόν στην περίφημη μάχη του Σαγκάριου ποταμού που έγινε σχεδόν 500 χιλιόμετρα μακριά από τη Σμύρνη στα βάθη της αφιλόξενης τουρκικής ενδοχώρας. Μέχρι τότε οι ελληνικές δυνάμεις δεν γνωρίζουν παρά μόνο νίκες και στο Σαγκάριο ο ταλαιπωρημένος ελληνικός στρατός χάνει τη μάχη και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση μέχρι την κατάρρευση του μετόπου ένα χρόνο αργότερα. Την 23η Αυγούστου αρχίζει η ελληνική επίθεση στο Σαγκάριο ποταμό. Αν ο ελληνικός στρατός νικήσει, ο δρόμος για την Άγκυρα είναι ανοιχτός. Αυτή τη φορά οι Τούρκοι δεν υποχωρούν. Περίπου 50.000 Έλληνες αντιμετώπισαν 40.000 Τούρκους. Η μάχη κράτησε 16 ημέρες. Ήταν από τις πιο φωνικές του πολέμου. Σκοτώθηκαν 18.000 Έλληνες και 13.000 Τούρκοι. Διαπιστώθηκε ότι ο ελληνικός στρατός είναι αδύνατο να νικήσει το γεμαλικό στρατό. Δηλαδή, όπως είχε πει ο Μεταξάς και το είχε προβλέψει, οι Έλληνες έσπασαν τα μούτρα τους στα οχυρά του Κεμάλ. Πλέον η κατάσταση δεν μπορούσε να αλλάξει, δεν μπορούσε να μετατραπεί. Τελικώς φτάσαν στο Σαγκάριο, φτάσαν 45 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα και γυρίσαν πίσω. Ο Κεμάλ διατάσσει να κυνηγήσουν τον ελληνικό στρατό που οπισθοχωρεί στην αρχική του θέση, στο μέτωπο Εσκίσεχήρ, Κιουτάχια, Αφιόν Καραχισάρ. Ο Κεμάλ βρίσκει καμένη γη και σταματά την καταδίωξη. Ο ελληνικός στρατός όμως παρουσιάζει σημεία διάλυσης. Ο πόλεμος, όπως σας είπα, ο πόλεμος εκεί ήταν πολύ άγριος.
Στο κινηματογραφικό ντοκουμέντο της εποχής απεικονίζεται ένας στρατιώτης την ώρα που δέχεται σφαίρα στην πλάτη. Οι λιποταξίες εξελίσσονται στον πιο ύπουλο εχθρό. Είναι απίστευτη η κατάσταση που επικρατούσε με τις λιποταξίες. Χιλιάδες άνθρωποι έφυγαν τότε στην Αμερική, στην Αίγυπτο. Υπήρχαν χιλιάδες ανυπόταχτοι στην Ελλάδα. Όλα αυτά είχαν τελείως καταστρέψει το ηθικό του στρατού. Οπωσδήποτε σε ένα στρατό ο οποίος υποχωρεί, ο οποίος καταντιώκεται, ο οποίος βάλεται, ο οποίος πυροβολείται, ο οποίος δεν ξέρει εάν θα κάνει ασφαλής ένα επόμενο βήμα, είναι δυνατόν να περιμένεις και ενέργειες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να τις συγκρατήσεις, δεν είναι δυνατόν να τις ελέγξεις. Μετά τη μάχη στο Σαγκάριο, το ελληνικό στράτευμα παραμένει καθυλωμένο για ένα ολόκληρο χρόνο, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Σμύρνη. Ό,τι χειρότερο για ένα στρατό, απρακτούσε, δεν έκανε τίποτα, έμεινε στις σκηνές και περίμενε με μακαριότητα πότε θα επιτεθεί ο Κεμάλ. Αυτό είναι πρωτοφανές στην παγκόσμια ιστορία. Έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Ο Κεμάλ και η παράταξή του έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και οι ενέργειες του ελληνικού στρατού είναι πλέον αμυντικές. Στα μέσα Αυγούστου αρχίζει η μοιραία τουρκική επίθεση στο Αφιόν Καραχισάν. Το μέτωπο είχε μια αχίλιο πτέρνα, ας το πούμε έτσι. Η αχίλιος πτέρνα είναι η διαβόητη προεξέχουσα του Αφιών Καραχισάν, η οποία ήταν εύκολο να προσβληθεί. Ο κεμαλικός στρατός σπάει την ελληνική διάταξη και η άμυνα διαλύεται. Μάχη δεν έγινε ώστε να υπάρχει συντριπτική είχα ενόπλης. Ο στρατός υπεχώρησε. Μερικοί έφυγαν πρώτης ώρας τους και παρά τις διαταγές τις υφιστάμενες. Ο Χατζανέστης δίνει εντολή να εκτελούνται οι λιποτάκτες. Η μηχανή του χρόνου αποκαλύπτει την κρυπτογραφημένη διαταγή του. Πας ανώτερος έχει δικαίωμα να φωνεύει επί τόπου πάντα λιποτάκτην, μη υπακούοντα εις την πρόσκλησή του όπως επανέλθει τάξης του. Στοπ. Κοινοποιήσατε την παρούσαν εις πάντας τους υφημάς βαθμοφόρους. Στοπ. Ο αρχηγός στρατιάς Μικράς Ασίας Χατζανέστης. Εφόσον είσαι λιποτάκτης και εφόσον η διαταγή είναι εκτέλεση. Κατά την υποχώρηση, χιλιάδες στρατιώτες και αξιωματικοί εχμαλωτίζονται. Στις 17 Αυγούστου, ο αρχιστράτηγος βγάζει νέα διαταγή στην οποία αναφέρει ότι σώματα και μεραρχία υποχωρούν άνευ διαταγής. Προετοιμάζεται ούτω κατάστασης φέρουσα το όνειδος, το έσχος και την ατιμία. Ο εχθρός πρέπει να συγκρατηθεί και να συντριβεί ταχαίως, ταχύτατα. Η εντολή του όμως για συνοχή και πειθαρχία δεν ήταν πλέον δυνατό να εισακουστεί. Άταχτος η φυγή του πρώτου σώματος και εν μέρει του δευτέρου σώματος. Χωρίς να υπάρχει αξιωματικός πίσω τους, χωρίς να ακούνε τίποτα, κάνανε τεράστιες καταστροφές, οι οποίες εμείς δεν τις έχουμε μάθει ποτέ. Το μέτωπο καταραίει, ο στρατός διαλύεται ουσιαστικά, τρία συντάγματα μένουν συντεταγμένα από όλη τη στρατιά. Το ένα του Γονατά, το άλλο το 542 του Πλαστήρα και του Ζήρα που φεύγει από τη Θράκη. Οι Τούρκοι κατευθύνονται προς τη Σμύρνη, ενώ στην Αθήνα η κυβέρνηση Πρωτοπαπαδάκη παρετείται και ο βασιλιάς ορκίζει πρωθυπουργό τον Νικόλαο Τριανταφυλάκο. Ο Χατζανέστης αντικαθίσταται, αλλά πλέον η κατάσταση δεν είναι αναστρέψιμη. Η
Οι δυνάμεις του Κεμάλ μπαίνουν στη Σμύρνη και ακολουθεί η πυρπόληση της πόλης, η σφαγή των κατοίκων της. Μεταξύ των θυμάτων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο Έλληνες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να έρθουν στην Ελλάδα σαν πρόσφυγες, αφήνοντας πίσω τους περισσότερους από 600.000 νεκρούς. Στην Αθήνα τα νέα σκορπούν πανικό και αγανάκτηση, ενώ ακούγεται η χειρά του ερώτημα «Τι πτέει για την καταστροφή?». Οι εξελίξεις είναι πλέον καταιγιστικές. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στο μέτωπο της Μικρασίας. Στη συνέχεια θα δούμε γιατί το ελληνικό στράτευμα έφτασε τόσο μακριά από τη Σμύρνη και ποια λάθη ή παραλήψεις οδήγησαν έναν εμπειροπόλεμο στρατό σε αυτήν την παρακμιακή κατάσταση που έφερε την ήττα. Υπενθυμίζουμε ότι ο Βενιζέλος έχει χάσει τις εκλογές και οι συμμαχικές δυνάμεις της Αντάντ έχουν διευθετήσει τα συμφέροντά τους στην περιοχή. Έτσι δεν έχουν πλέον ανάγκη την Ελλάδα, την οποία σταδιακά εγκαταλείπουν στη μοίρα της. Κεντρικό πρόσωπο είναι ο αρχιστράτηγος Χατζανέστης, που διαδέχθηκε τον στρατηγό Παπούλα. Από εκεί και πέρα, μια σειρά από εσφαλμένες πολιτικές και στρατιωτικές εκτιμήσεις έχουν ως αποτέλεσμα να σπάσει το μέτωπο και η άτακτη υποχώρηση έγινε ένας στρατιωτικός εφιάλτης που ξεκίνησε στις 13 Αυγούστου του 22 και ολοκληρώθηκε στις 31 του ίδιου μήνα με την πυρπόληση της Σμύρνης. Μετά τις εκλογές του 20, η αλλαγή της κυβέρνησης φέρνει και αλλαγές στο στρατό με κομματικά κριτήρια. Η πρώτη τους κίνηση θα είναι να πάρουν την πολιτική ρεβάνσα από τους αντιπάλους τους, ακόμα και στο μέτωπο το ίδιο, απολύοντας, αντικαθιστώντας, διώχνοντας τους βενιζελικούς εμπειροπόλεμους αξιωματικούς και εγκαθιστώντας δικούς τους απόλεμους αξιωματικούς. Την εποχή αυτή γίνανε αποστρατεύσεις βενιζελικών. Ασφαλώς και γίνανε. Μην ξεχνάμε ότι είναι εποχή διχασμού. Όμως δεν γίνανε απόλυτες. Συν βεβαίως μια σειρά από ρουσφέτια στο μέτωπο. Το ότι αδυνατίζει το μέτωπο από την επαύριο των εκλογών δεν είναι τυχαίο γεγονός. Είναι αποτέλεσμα μιας σειράς μεθοδευμένων παλαιοκομματικών ενεργειών επί της ουσίας που οδηγούν στο αδυνάτισμα. Την αρχιστρατηγία έχει ο Αναστάσιος Παπούλας. Παρέμεινε στη θέση του, ήταν από πριν. Βεβαίως ο Παρασκευόπουλος, ο στρατηγός Παρασκευόπουλος, είχε αποστρατευτεί. Ο πατέρας μου αναφέρει πολύ δυσμενός, έχει στάσει πολύ δυσμένη για τον Παπούλα και κυρίως για τους επιτελείς του Παπούλα, του οποίου, αν θέλετε μία έκφραση την οποία γράφει ο πατέρας μου, την έχει πει, την έχει γράψει, τους αναφέρει ως τσελιγκάδες. Αντιλαμβάνεστε την έκφραση τσελιγκάδες για αξιωματικούς, δηλαδή ανίκανους, αμόρφωτους και ουσιαστικά άχρηστους. Το Μάιο του 1922 τη θέση του Παπούλα στην αρχιστρατηγία αναλαμβάνει ο Γεώργιος Χατζανέστης. Ένας απόστρατος αξιωματικός, ο οποίος θεωρείται ότι είχε και αρκετά ψυχολογικά προβλήματα και όπως φαίνεται και από την απολογία του στην δίκη, δεν πίστευε καθόλου στη μικρασιατική, στην νίκη των Ελλήνων στη Μικρά Ασία. Η μεγάλη αντίδραση εναντίον του ξεκίνησε γιατί ήταν εξαιρετικά αυστηρός και προσκολλημένος σε μια αντίληψη πειθαρχίας στο στρατό. Η πρώτη κίνηση του αρχιστράτηγου Χατζανέστη είναι να επιθεωρήσει την τεράστια γραμμή του μετόπου. Έκανε 800 χιλιόμετρα με τρένο, 800 χιλιόμετρα με αυτοκίνητο και 100 χιλιόμετρα πεζή και με άλογο για να καλύψει όλη αυτή την έκταση του μετόπου και πήγε και είδε τα πάντα, ας πούμε. Το να πάω μια επιθεώρηση στο μέτωπο δεν είναι το ίδιο με το να ζήσω το μέτωπο. Βέβαια ο αρχιστράτηγος δεν μπορεί να είναι σε κάθε στιγμή, σε κάθε μέρος του μετόπου. Στις φωτογραφίες ντοκουμέντο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού βλέπουμε τον αρχιστράτηγο να επιθεωρεί άλλοτε πάνω σε άλογο, άλλοτε πεζός το στρατό. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν μετακινηθεί από τις μπροστινές γραμμές του μετόπου επί 9 μήνες συνέχεια, πράγμα το οποίο είναι αδιανόητο για στρατιώτες.
ήτανε μεγάλη η κούραση και η διάθεση πια και είχε χάσει την λάμψη της η ιδέα, η μεγάλη ιδέα δηλαδή. Είχε αρχίσει πια ο κόσμος να πιστεύει ότι δεν θα βγει πουθενά αυτό το πράγμα και ότι τζάμπα θυσιάζεται και ότι οι οικογένειές τους και τα λοιπά, οι υπόλοιποι στην Ελλάδα ταλαιπωρούνται. Ο Παππούλας είχε οργανώσει στη γραμμή του μετόπου δύο μεγάλες ομάδες, τη Βόρεια και τη Νότια, και είχε βάλει επικεφαλής δύο στρατηγούς, έτσι, οι οποίοι διοικούσαν επί τόπου. Ο Χατζανέστης, μετά την περίφημη επιθεώρηση, αποφασίζει να αλλάξει το σχεδιασμό του Παππούλα και να εγκαταστήσει το επιτελείο στη Σμύρνη, η οποία απήχε τουλάχιστον 400 χιλιόμετρα από το μέτωπο. Αυτό ήταν η εντύπωσή του, ότι από εκεί μπορούσε καλύτερα να καθοδηγεί παρά αν ήταν στο Αφιόν Καραχισάρη, στο Ισκησιαχήρι. Η Σμύρνη όμως ήταν 400 χιλιόμετρα. Ο Χατζανέστης διατείνεται ότι ο μόνος τρόπος να έχει επικοινωνία με τα διάφορα σώματα αυτού του πολύ εκτεταμένου, πώς του λένε, μετόπου, ήταν η Σμύρνη, όπου είχε τον τρόπο να επικοινωνεί τηλεγραφικά κτλ. Υπήρχαν τρόποι να τους πλησιάσει. Πώς θα στείλεις έναν γελιοφόρο όταν δεν έχεις επικοινωνίες, τηλεπικοινωνίες εννοώ, ή όταν σου κόψουν τις τηλεπικοινωνίες? Το μεγαλύτερο του λάθος ήταν είχε βάλει την έδρα του στη Σμύρνη. Το καλοκαίρι του 1921 η πολιτική ηγεσία ήταν μπροστά σε ένα στρατηγικό δίλημα. Να οχυρωθεί γύρω από τη Σμύρνη όπως προέβλεπε η συνθήκη των Σευρών, ή να προελάσει έως την Άγκυρα. Η πολιτική ηγεσία έπρεπε να κρίνει αν τα οικονομικά είναι ανθυρά, αν έχει πολεμοφόδια, αν έχει όπλα, να αντέξει ένα μακροχρόνιο πόλεμο. Ο Μεταξάς τους είπε δεν αντέχεται. Λέει ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε ένα τέτοιο μέτωπο. Πρέπει να υποχωρήσουμε στα όρια του Σαντζακίου, Σμύρνης και Αηδηνίου, να κάνουμε μια ελεγχόμενη μετακίνηση των ελληνικών πληθυσμών στην περιοχή, διότι μην ξεχνάμε, δεν είναι κατάληψη. Παρά τις αμφιβολίες και τις αντιρρήσεις, η πολιτική ηγεσία αποφάσισε την κατάληψη της Άγκυρας. Ο στόχος ήταν να πιεστούν οι Τούρκοι για να εφαρμόσουν τη συνθήκη των Σευρών, αλλά και οι σύμμαχοι που είχαν αρχίσει να εγκαταλείπουν την Ελλάδα. Στη σύσκεψη αυτή δεν ήταν ο πατέρα μου, ήταν ο αδερφός του πατέρα μου. Απεφασίστη η εκστρατεία παρά τη διαφωνία των τριών σωματαρχών, του στρατηγού Κοντούλη, του στρατηγού Πολυμενάκου και του πρίγκιπα Ανδρέα, που ήταν διοικητέ των τριών σωμάτων, α, β, γ. Ο στρατηγός Παππούλας στη δίκη των έξι κατέθεσε ότι εν κιουτάχια, παρά την εκπεφρασμένη αντίθετον γνώμη του, απεφασίστη εν πολεμικό συμβουλίο η εκστρατεία κατά της Άγκυρας. Κατά τον στρατηγό Παππούλα, ο πρωθυπουργός Γούναρης αντέδρασε λέγοντας: «Παρατηρώ ότι πολύ υπερβάλλεται τας δυσχέρειας». Και ο Θεοτόκης διεκήρυσεν ότι θα πάρει το τσάι του εις την Άγκυραν. Η διαφωνία των στρατιωτικών είχε να κάνει με τις τεράστιες αποστάσεις και τα προβλήματα επιμελητίας. Το μέτωπο ήταν πολύ μακριά από την Σμύρνη. Οι γραμμές ανεφοδιασμού κάθε τόσο δεχόντουσαν επιθέσεις από τους Τούρκους τσέτες. Καταρχήν το μέτωπο τι ήταν? Ήταν μια γραμμή, να το δώσουμε για να το καταλάβει ο κόσμος, η οποία ξεκινούσε από το Ισκησιαχήρι προς βοράν, κατέβαινε στην Γιουτάχια, στο κέντρο της Μικράς Ασίας, και έφτανε στο Αφιόν Καραχισάρ στο νότο. Εκεί στο Αφιόν Καραχισάρ υπήρχε μια προεξέχουσα, ας το πούμε έτσι. Η γραμμή αυτή ήταν 760 χιλιόμετρα. Οι πρώτες επιχειρήσεις ήταν πετυχημένες. Κατελήφθησαν η Κιουτάχια και το Ισκησιαχήρ. Ωστόσο το ηθικό των στρατιωτών έχει αρχίσει να κλονίζεται από τις κακουχίες και την τακτική του Κεμάλ, που αποφάσισε να υποχωρήσει στο Σαγκάριο ποταμό, ενώ παρενοχλούσε διαρκώς τον ελληνικό στρατό. Εσείς yabancı bir topraktasınız. Üstüne üstlük. O karşı taraf taze bir orduyla, taze bir güçle, doğuda biriktirdiği güçle geliyor, bastırıp... Ο εφοδιασμός γινόταν όλο και δυσκολότερος.
διότι και τα μέσα δεν έφταναν και τα εφόδια δεν κατάφεραν αυτά. Υπέφεραν οι άνθρωποι, πεινούσαν, διψούσαν, αγωνιζόντουσαν σε, πολεμούσαν να πω καλύτερα παρά αγωνιζόντουσαν σε έδαφος άγωνο, άγνωστο, και παρόλα αυτά όμως προχωρούσαν και νικούσαν. Το θέμα, το κέριο, όπως έλεγε ο πατέρας μου, ήταν το λάθος να περάσουν από την Αλμυρά έρημο, που καταπονήθηκε τρομερά ο στρατός, και εκείνη και η φωτογραφία την οποία βλέπετε. Επάνω στην Καμήλα από την Αλμυρά έρημο περνάνε. Περνάει ο πατέρας μου. Επάνω στην Καμήλα είναι από την Αλμυρά έρημο, που ήταν εφιαλτικές εσύ. Εν τους πέρασε ο στρατός. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η ελληνική ηγεσία είχε υποτιμήσει τον Κεμάλ και την πολεμική ετοιμότητα του στρατού του. Δηλαδή δεν είχαν αντιληφθεί ότι υπάρχει ένα καινούριο δυναμικό πράγμα. Νομίζαν ότι ο στρατός, το τουρκικό, ήταν ψηλοδιαλυμένος, ότι ήταν άτακτοι, ότι ήταν άνθρωποι χωρίς οργάνωση. Ο Κεμάλ είχε δυναμώσει με την βοήθεια των συμμάχων μας, που του εξασφάλιζαν χρόνο και πολύτιμα πολεμοφόδια. Çünkü İngilizler Yunan kuvvetleri üzerinden Ankara üzerinde bir sopa rolünü oynarken öbür taraftan Kemal'i yanlarına çekmenin yolunu arıyorlardı. Εβλέποντας δει οι μεγάλες δυνάμεις ότι εμείς δεν καταφέρουμε να επιβληθούμε του Κεμάλ, άρχισαν πλέον να στρέφονται σε τέτοιο βαθμό υπέρ του Κεμάλ που εμείς είχαμε μείνει τελικώς, όπως είναι γνωστό, από τον Παδάκη έκανε την τελευταία στιγμή και διχοτόμηση του νομίσματος. Δεν υπήρχαν πλέον χρήματα, δεν βρίσκαμε πουθενά. Οι σύμμαχοί μας αφήναν τον Κεμάλ να εξοπλίζεται, εγνώση τους. Όταν επιστρέψουμε θα δούμε πώς ξέσπασε η στρατιωτική επανάσταση με επικεφαλής τους πλαστήρα γονατά, αλλά και τις δραματικές εξελίξεις στην Αθήνα με τις συλλήψεις του Πρωθυπουργού και των Υπουργών. Συλλήψεις που οδήγησαν στο έκτακτο στρατοδικείο και τις εκτελέσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και το αφιέρωμά μας στην Δίκη των Έξι, το πρώτο μέρος. Η καταστροφή της Μικρασίας, οι χιλιάδες πρόσφυγες και ο αφανισμός του ελληνισμού προκάλεσαν ένα ισχυρό σοκ στην ελληνική κοινωνία. Οι στρατιώτες που υποχώρησαν οργισμένοι ζητούσαν την τιμωρία όσων θεωρούσαν υπεύθυνους για την καταστροφή. Οι συνταγματάρχες γονατάς και πλαστήρας που εδώ τους βλέπουμε να εισέρχονται έφυποι στην Αθήνα οργανώνουν στρατιωτική επανάσταση σε συνεργασία με τον ναυτικό και τον πλοίαρχο Φωκά. Ζητάνε την απομάκρυνση του βασιλιά και την τιμωρία των υπευθύνων. Αυτή είναι η εικόνα των Ελλήνων στρατιωτών που αντίκρισαν οι Αθηναίοι κατά την επιστροφή του στρατού. Εικόνα που φόρτισε αρνητικά την κοινή γνώμη. Όλα όμως ξεκίνησαν από τις οργισμένες αντιδράσεις των στρατιωτών στη Χίο και τη Μυτιλίνη, όπου κατέληξαν μετά την υποχώρηση. Η κατάσταση είχε βγει εκτός ελέγχου. Αυγούστου 1922. Η Σμύρνη καίγεται. Τα πτώματα των Ελλήνων συνοστίζονται σε διάφορα σημεία της πόλης και στο λιμάνι οι κάτοικοι, αβοήθητοι, ψάχνουν μάταια οδό διαφυγής προς την Ελλάδα. Ο ηττημένος στρατός έχει ήδη υποχωρήσει από τη Μικρασία. Οι συνταγματάρχες Τηλιανός Γονατάς και Νικόλαος Πλαστήρας έχουν σώσει τους στρατιώτες τους και με τα πλοία του πολεμικού ναυτικού κατευθύνονται σε Χίο και Μυτιλίνη. Ο Πλαστήρας όμως διαπιστώνει ότι υπάρχουν εντολές σε βάρος του. Ειδικά για τον Πλαστήρα υπάρχει διαταγή να μην κατέβει ούτε στο ένα νησί ούτε στο άλλο, γιατί φοβούνται τις ήδη γνωστές αντιβασιλικές κινήσεις που έχει κάνει και στη διάρκεια του μετόπου. Και διατάζουν να τον πάνε στη Σάμα. Αλλά με το περίστροφο στο χέρι αναγκάζει τον πλοίαρχο να γυρίσει το καράβι και κατεβαίνει στη Χίο.
στοιχείο όπου υπάρχει μια κατάσταση χάους και με συμμορίες στρατιωτών οι οποίες λιμένονται το νησί. Το πρώτο που κάνει είναι να επιβάλλει την τάξη στην ίδια τυχείο. Παρόμοια χαοτική κατάσταση αντιμετωπίζει στη Μυτιλίνη και ο συνταγματάρχης Γονατάς. Βλέποντας αυτή όλη την κατάσταση, υπήρχε μια οργή μέσα τους. Οι εξαθλειωμένοι πρόσφυγες και οι ταπεινωμένοι στρατιώτες ζητούν την τιμωρία όσων ευθύνονται για την καταστροφή. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Και γινήκαμε έσχοι, να πούμε, έγιναν καθαιρέσεις στρατιωτικών στοιχείων στη Μυτιλίνη, απίστευτες. Και μία από τις αιτίες, αν θέλετε, αφορμές που αυτοκτόνησε ο αδερφός του πατέρα μου είναι από το θέαμα που αντίκριζε στρατιωτών να ξυλώνουν τις επομίδες των αξιωματικών, στοιχείο αυτά. Ξέρετε πώς ερχόντουσαν οι φυγάδες και να τους λένε γιατί μας προδώσατε. Οι εξελίξεις είναι πλέον καταιγιστικές. Πλαστήρας και Γονατάς μπαίνουν επικεφαλής του στρατιωτικού κινήματος που εκδηλώνεται άμεσα. Το κίνημα έλαβαν πολλοί αξιωματικοί και αντιβενιζελικοί αξιωματικοί. Φυσικά κατά βάση βενιζελικοί. Πλαστήρας, Κονδύλης, ο Γονατάς και άλλοι πολλοί. Ο Ναύαρχος, ο Παζικυριάκος και άλλοι. Ο Μέν Γονατάς ήταν πιο συντηρητικός ως επαναστάτης, ενώ ο Πλαστήρας ήταν πιο ριζοσπαστικός. Και με το ναυτικό που τους είναι απαραίτητο, αποφασίζουν την κάθοδο στην Αθήνα και την έξωση του βασιλιά Κωνσταντίνου. Πλοίαρχος Φωκάς, εκ μέρους του ναυτικού, που θα μεταφέρει τους κινηματίες στην Αθήνα, συμπληρώνει την επαναστατική Τριανδρία που πιάνει αμέσως δουλειά. Ζητούσαν ανασυγκρότηση δηλαδή του στρατεύματος, να φύγει η κυβέρνηση και να φύγει και ο βασιλιάς. Και τρίτον, ανακοίνωσαν ότι θα τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι θεωρούνταν ότι ήταν ένοχοι από τους κινηματίες στρατιωτικούς. Οι κινηματίες κατευθύνονται προς την πρωτεύουσα με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης και την τιμωρία όσων κατηγόρησαν ως υπεύθυνους για την τραγωδία. Ξεκινάνε τα πλοία, εντωμεταξύ ο Γονατάς κάνει μια κίνηση προσπαθώντας να πάρει την πρωτοκαθεδρία, στέλνει ένα μοναδικό αεροπλάνο που υπήρχε και ρίχνει προκηρύξεις στην Αθήνα ως επικεφαλής Επαναστατικής Επιτροπής. Στην Αθήνα, το παλάτι και η κυβέρνηση προσπαθούν να λάβουν αντίμετρα ώστε να αντιμετωπίσουν το κίνημα που εκδηλώνεται και στην πρωτεύουσα με ηγέτη τον Πάγκαλο, ο οποίος εξουδετερώνει την απέλπιδα πρωτοβουλία του Ιωάννη Μεταξά. Ο Μεταξάς προσπαθεί να ξαναδραστηριοποιήσει τους περίφημους επίστρατους, δηλαδή τους κουμπάρους από τα Μεσόγεια, οι οποίοι ήταν οι φανατικοί βασιλικοί. Και είχαν φτιάξει ένα παραστρατιωτικό σώμα στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, του πρώτου εμφυλίου, δηλαδή του εθνικού διχασμού. Δεν υπάρχει όμως η ανταπόκριση που υπήρχε την άλλη φορά. Η νεοπομπή φτάνει στο Λαύριο. Η εικόνα των στρατιωτών και των αξιωματικών είναι απελπιστική και σοκάρει τους κατοίκους της Αττικής. Βλέπουν τον Πλαστήρα όπως είναι έτσι αδύνατος και σκελετωμένος και να τον πλαισιώνουν άνθρωποι οι οποίοι ζήτημα ζήγησαν 40 κιλά ο καθένας. Αυτός ο κόσμος, άυπνος, χωρίς τροφή, χωρίς νερό, να πορεύεται επί 10 μέρες περίπου, καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι πώς θα ερχόντουσαν. Δεν θα ερχόντουσαν ατσαλάκωτοι, θα ερχόντουσαν. Φτάσαν στον Περαιά κουρέλια. Κουρέλια. Σε ένα διχασμό, άλλοι τους βλέπουν ως σωτήρες και άλλοι τους βλέπουν ως καταστροφείς.
Η Επαναστατική Επιτροπή έρχεται σε επαφή με τους πρέσβεις των συμμάχων. Και τους διαβεβαιώνει ότι θα παραμείνει πιστή σύμμαχος, ότι θα ελέγξει την κατάσταση, ότι δεν θα υπάρξουν ακρότητες κτλ. Και τους ζητάει μάλιστα να τους πούνε και ποιους να διορίσουν η κυβέρνηση. Να τους δώσουν τα πρόσωπα της κυβέρνησης. Και ο Λίτλεϊ γράφει χαρακτηριστικά ότι ήταν εξευτελιστική η στάση του Πλαστήρα και του Γονατά, παρακαλώντας τους πέστε μας ποιους θέλετε να κάνουν κυβέρνηση. Συγχρόνως συλλαμβάνονται ο Πρωθυπουργός και αρκετοί υπουργοί της κυβέρνησης. Σχέδιο των επαναστατών ήταν να εκτελεστούν οι συλληφθέντες, αυτοί που θεωρούν τον πρωτέτη της συμφοράς, μετά από συνοπτική δίκη, να οδηγηθούν στο πλοίο Λίμνος, που ήταν στον Πειραιά εκείνη την ημέρα, και να εκτελεστούν στο κατάστρωμα. Αλλά αυτό βέβαια το έμαθαν οι ξένοι πρέσβεις και απέτρεψαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Στην Αθήνα τα ενία της Επανάστασης αναλαμβάνουν ο Θεόδωρος Πάγκαλος και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Λίγες ημέρες αργότερα, ένα τεράστιο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα καταλήγει στην απόφαση να συγκροτηθεί έκτακτο στρατοδικείο για τους κατηγορούμενους πολιτικούς και στρατιωτικούς. Και το σύνθημα είναι ένα: θάνατος στους προδότες. Δεν είναι παρά η λαϊκή προαναγγελία της μοιραίας εξέλιξης. Οι πιέσεις των Άγγλων απλά καθυστέρησαν την εκτέλεση των κατηγορουμένων. Κατάφεραν όμως να σώσουν τελικά το βασιλιά Κωνσταντίνο, που εγκατέλειψε άμεσα τη χώρα. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος βρέθηκε στο στόχαστρο των Βενιζελικών, με τους οποίους τον χώριζε αβυσαλαίο μίσος. Ο στόλος ήρθε στο Λαύριο και από εκεί εστάλει ένα τελεσίγραφο στον Κωνσταντίνο να παραιτηθεί. Ο ίδιος είπε, ήταν υπέρ της παραίτησης, αμέσως. Με τον εξωστρακισμό του, οι κινηματίες ήθελαν και να κατευνάσουν τους συμμάχους. Μην ξεχνάμε, ο Κωνσταντίνος ήταν το κόκκινο πανί για τους συμμάχους, γιατί ως γαμπρός του Κάιζερ για 2 χρόνια είχε κρατήσει την Ελλάδα εκτός του πολέμου σε μια φιλογερμανική ουδετερότητα και οι σύμμαχοι του χρέωναν το αδυνάτισμα του νοτιοανατολικού μετόπου. Ο φρούραρχος των Αθηνών, ονόματι Κωνσταντινόπουλος, του πρότεινε να προτάξουν άμυνα. Αλλά αυτό θα οδηγούσε σε νέο εθνικό διχασμό και σε εμφύλιο πόλεμο, έτσι είναι. Ο Κωνσταντίνος το απέρριψε και αποφάσισε να φύγει. Υπάρχει η συμφωνία για τον Κωνσταντίνο να μην πειραχτεί ο βασιλιάς. Όχι μόνο να μην πειραχτεί, αλλά να πάρει και 10.000 λίρες για να φύγει. Έτσι, τις οποίες επήρε και έτσι ανεχώρησε ως κόμις αχαρναίων. Κόμις Μενιδίου έφυγε από τον Οροπό. Αληθεύει ότι ο βασιλιάς για να φύγει ζήτησε γενναία οικονομική χορηγία? Όχι, δεν αληθεύει. Τα ζήτησε. Τα ζήτησε και τα πήρε. Και μάλιστα όταν κατήγγειλαν τον Πλαστήρα γιατί τα έδωσε, είπε ότι εγώ είμαι στρατιωτικός, δεν είμαι πολιτικός. Όταν όλοι οι σύμμαχοι είναι εναντίον μου, δεν έχω τι άλλο να κάνω από το να υποταχτώ σε αυτό παρά να χάσω όλα τα άλλα. Το αρχικό πλάνο είναι, ύστερα από εκλογές, να παραπενθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι σε ειδικό δικαστήριο με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Αυτή είναι και η ελπίδα του βασιλιά Γεωργίου που έχει αντικαταστήσει τον Κωνσταντίνο. Εκείνο που ζητά είναι να ζητηθεί από την κυβέρνηση να αναστείλει τις εκτελέσεις μέχρι τη σύγκληση της Εθνοσυνέλευσης. Οι εξελίξεις αλλάζουν δραματικά όταν στην πλατεία Συντάγματος διοργανώνεται μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας με σκληρά συνθήματα. Ο Πλαστήρας, ο οποίος
δέχεται πιέσεις από τον τύπο τον Βενζελικό, που είχε τίτλους «Θάνατος στους προδότες», από τα συλλαλητήρια τα οποία γινόντουσαν και στα οποία πρωταγωνιστούσαν πολλοί πρόσφυγες. Η συγκέντρωση του συντάγματος από τη μία πλευρά θεωρήθηκε αυθόρμητη εκδήλωση οργής και από την αντίπαλη παράταξη χαρακτηρίστηκε ως στημένη. Συμμετείχαν οι κάτοικοι της πόλης, στρατιωτικοί και πρόσφυγες. Έχουμε μαρτυρίες πολλών ανθρώπων και σωματείων που λέει ότι πήγανε αξιωματικοί και τους είπαν ότι πρέπει να μετέχετε. Όσοι το λένε αυτό, μάλλον δεν καταλαβαίνουν το κλίμα της εποχής. Μιλούμε για μια απόλυτη καταστροφή, όπου εξαθλειωμένοι ελληνικοί πληθυσμοί έρχονται στην Αθήνα, οι μισοί έχουν σφαγεί ήδη στη Σμύρνη, όλοι θεωρούν ότι οι υπεύθυνοι, και το ξέρουν, είναι η ίδια η φιλομοναρχική παράταξη και η πολιτική της. Όταν οι αξιωματικοί εκείνοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν την κυβέρνηση κατά κάποιον τρόπο, διότι ήταν επανάσταση, αυτή ήταν η κυβέρνηση, τους παρότριναν να φωνάξουν, να διαδηλώσουν εναντίον των πολιτικών της κυβέρνησης Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη, ήταν πολύ εύκολο να τους διαγείρουν. Δεν μπορεί να υπάρχει σχεδιασμός σε μια κατάσταση μιας τέτοιας κατάρρευσης. Οι διαδηλώσεις είναι αφόρμητες και υπάρχει μια απόλυτη οργή και του στρατού και του λαού, του ιδίου. Ανεξάρτητα από τις ερμηνείες, το συλλαλητήριο ήταν ογκώδες και η σκληρή στάση των στρατιωτικών και του τύπου αλλάζουν την τύχη των κατηγορουμένων. Έχει γίνει μια συνάντηση του πλαστήρα, του γονατά και του πάγκαλου. Και εκεί είναι μετά το μεγάλο συλλαλητήριο που έχει γίνει στην Αθήνα για την καταδίκη, μετά μια συγκέντρωση κατώτερων αξιωματικών, 400 αξιωματικών που λένε ότι αν δεν τους εκτελέσετε θα πάμε μόνοι μας να το κάνουμε, και εκεί αλλάζει και η άποψη της Επαναστατικής Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται ότι πια δεν πάμε στην εθνοσυνέλευση αλλά θα δικαστούν από έκτακτο στρατοδικείο. Έτσι λοιπόν η Προανακριτική Επιτροπή αποφάσισε την παραπομπή των υπευθύνων σε έκτακτο στρατοδικείο. Η κατηγορία περί ΕΣΚΑ της προδοσίας είναι πολύ βαριά για εκλεγμένους πολιτικούς, αλλά ανταποκρίθηκε τότε στην απέτηση χιλιάδων στρατιωτικών και προσφύγων. Σε αυτή τη χρονική περίοδο κρίσιμη θεωρείται η συνάντηση τριών ανδρών, του Πάγκαλου, του Πλαστήρα και του υποστράτηγου Οθονέου, που ορίστηκε τελικά πρόεδρος του στρατοδικείου. Εκεί μεταξύ των ανδρών συμφωνήθηκε ότι όποια και αν ήταν η απόφαση θα εφαρμοζόταν απαρέγκλιτα. Ο στρατός είχε επαναστατήσει, η κατώτερη αξιωματική ζητούσαν καταδίκες και εκτελέσεις και μάλιστα χωρίς δικαστήρια, με συνοπτικές διαδικασίες. Αυτά λοιπόν δημιουργούσαν ένα κλίμα εκρηκτικό, το οποίο βέβαια δεν επέτρεψε τη σύσταση του αρμοδιότερου δικαστηρίου για να κρίνει τους προτετίους της καταστροφής. Το μεγάλο ερώτημα ήταν ποιος θα δίκαζε τους πολιτικούς κρατούμενους. Καλεί ο Πλαστήρας τον Πάγκαλο και τον Οφωνέο, που είναι οι επικεφαλείς των αδιάλακτων στο στρατό, και τους λέει να αναλάβουν ο ένας την προανάκριση και ο άλλος τη δικαστήριο. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι Οθωνέος και Πάγκαλος δεν ήταν βέβαιοι ότι θα εκτελεστεί η απόφαση, οποιαδήποτε ήταν η απόφαση του στρατοδικείου. Ο έντονος διάλογος των τριών ανδρών έμεινε στην ιστορία. Εκεί ο Πάγκαλος του λέει ένα πολύ ωραίο, του λέει καλά, λέει, γιατί θα του βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα και μετά θα βγεις εσύ να τους δώσεις χάρη. Και εκεί υπόσχεται ο Πλαστήρας, δίνει το λόγο της τιμής του, ότι όποια απόφαση και αν βγει, όποιες αντιδράσεις και αν υπάρχουν, αυτός θα την εκτελέσει. Και τότε ανέλαβαν ο Μέν Οθωνέος την Προεδρία, πρόεδρος του Εκτάκτου Στρατοδικείου, ο δε Πάγκαλος πρόεδρος της Ανακριτικής Επιτροπής. Σε αυτήν τη συνάντηση, ουσιαστικά ο Πλαστήρας έδωσε το πράσινο φως να γίνουν οι εκτελέσεις που επίμονα ζητούσαν οι κατώτεροι αξιωματικοί, οι πρόσφυγες και μερίδα του τύπου.
Τώρα, ο πλαστήρας κατά βάθος, εγώ νομίζω ήταν ευαίσθητος άνθρωπος, αλλά αδύνατη προσωπικότητα. Και έπαιζε μια από εδώ, μια από εκεί. Δηλαδή, μπορεί να μην ήθελε κατά βάθος ως άνθρωπος να γίνουν οι εκτελέσεις, αλλά δεν είχε το θάρρος να αντιδράσει. Ήταν από τους αρχηγούς του στρατιωτικού κινήματος μαζί με τον Γονατά και ασφαλώς ήξερε τι έκανε και ήξερε τι ήθελε. Αρχικά συστήθηκαν δύο προανακριτικές επιτροπές, οι οποίες παρετήθηκαν. Η τρίτη όμως παρέπεμψε στο έκτακτο στρατοδικείο τους 8 άνδρες με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Φυσικά η αντίπαλη παράταξη αμφισβήτησε το πόρισμα της επιτροπής. Με διάφορες στημένες ερωτήσεις κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να κατηγορηθούν για εσχάτη προδοσία. Κατηγορητήριο ήταν βαρύτατο. Βαρύτατο. Εσχάτη προδοσία δεν ήταν. Εγκατάλειψη, αδιαφορία, λανθασμένοι χειρισμοί. Αυτή ναι, αλλά όχι εσχάτη προδοσία. Δεν παρέδωσαν ελληνικά εδάφη. Είχαν προειδοποιηθεί από τους πάντες. Οι σύμμαχοι τους απέκλεισαν κάθε βοήθεια, οικονομική και στρατιωτική. Είχαν απομονωθεί διεθνώς. Κατέστρεψαν τη συνοχή του στρατού. Ο Μεταξάς τους προειδοποίησε κατά επανάληψη. Βασικά το κρατήριο το είδανε, φέρατε τον Κωνσταντίνο, ενώ ξέρατε ότι αυτό θα βλάψει την Ελλάδα. Και το κάνατε επίτηδες για να βλάψετε την Ελλάδα. Δώσατε όπλα στους Τούρκους για να ενισχύσετε το δικό στρατό και να αδυνατήσετε την Ελλάδα. Θα πρέπει να δεχτούμε, κατά την άποψή μου, όχι τον άμεσο δόλο, αλλά τον ενδεχόμενο. Στην περίπτωση. Το κατηγορητήριο αυτό βασίζεται σε υποθέσεις. Ότι παρέδωσαν αποθήκες γεμάτες πολεμικό υλικό στον τουρκικό εθνικιστικό στρατό, ότι εργάστηκαν για τη διάλυση του ελληνικού στρατού. Προφανώς εννοούν την εγένη συμπεριφορά στελεχών του στρατεύματος που στο πλαίσιο του γενικού πανικού εγκατέλειψε όπλα και πολεμεχόδια και αποθήκες. Και ότι επιπλέον ο Χατζανέστης φρόντισε γι' αυτό. Έγινε αιτία ο Χατζανέστης να εχμαλωτιστούν μεγάλα τμήματα του ελληνικού στρατού και τα υπόλοιπα όσα δεν εχμαλωτίστηκαν να διαλυθούν και δεν φρόντισε για την ανασυγκρότησή του. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα βρεθούμε στο χώρο της δίκης. Έγινε μέσα στο κτίριο της τότε Βουλής των Ελλήνων, στην Οδό Σταδίου. Οι επαναστάτες τη μετέτρεψαν σε στρατοδικείο και τοποθέτησαν εκεί ισχυρή φρουρά. Η πρώτη συνεδρίαση έγινε το παγερό πρωινό της Δευτέρας, 31ης Οκτωβρίου 1922. Επιστρέφουμε σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και το πρώτο μέρος του αφιέρωμά μας στη Δίκη των 6. Η Δίκη των Πολιτικών έγινε σε έναν χώρο που τον γνώριζαν άριστα. Στη Βουλή των Ελλήνων. Το κοινό έμπαινε με εισιτήριο και έξω από την Παλαιά Βουλή ο κόσμος παρακολουθούσε με αγωνία τις εξελίξεις. Η Δίκη έχει διασωθεί στη μνήμη μας και μέσα από τις φωτογραφίες του Πουλίδη που έχει διασώσει το αρχείο της ΕΡΤ. Στις 31 Οκτωβρίου αρχίζει η δίκη στην Παλαιά Βουλή. Η σύνθεση του δικαστηρίου είναι πρόεδρος ο Θωναίος και τον πλαισιώνουν τρεις συνταγματάρχες, ένας πλοίαρχος, ένας αντισυνταγματάρχης, δύο αντιπλοίαρχοι, τρεις συνταγματάρχες, ένας λοχαγός και ένας στρατιωτικός δικαστικός σύμβουλος. Η φρουρά οδηγεί τους κατηγορούμενους στην αίθουσα του στρατοδικείου. Είναι η ίδια αίθουσα που πριν από λίγο καιρό ήταν κοινοβούλιο, δηλαδή ο χώρος που οι κατηγορούμενοι είχαν διαπρέψει ως πολιτικοί. Η δίκη έγινε σε αυτή την αίθουσα, εδώ, η οποία ήταν η αίθουσα του κοινοβουλίου τότε. Είναι η κατηγορούσα αρχή που αποτελείται από δύο συνταγματάρχες, τον Ζουρίδη και τον Γρηγοριάδη και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργιάδη.
Και απέναντι ακριβώς, από την άλλη μεριά, είναι ο γραμματέας της δίκης, που είναι ο Ιωάννης Πεπονής. Εδώ που κάθεστε ήταν οι κατηγορούμενοι. Εδώ ναι, εδώ που κάθομαι καθόντουσαν οι κατηγορούμενοι. Μπροστά τους είχαν τραπεζάκια και πίσω τους ακριβώς καθόντουσαν οι δικηγόροι τους. Από κάτω ακριβώς από την έδρα είναι οι πρακτικογράφοι. Στην αίθουσα έχουν προσθεθεί ένα μεγάλο και ένα μικρότερο τραπέζι και πολυθρόνες για να κάτσουν οι 8 κατηγορούμενοι και ακριβώς από πίσω τους κάθονται οι συνηγοροί τους. Ο πατέρας σας ως μέλος της υπεράσπισης των 6, πού καθόταν? Καθόταν ακριβώς από πίσω τους. Καθόταν στην πρώτη θέση ακριβώς από πίσω τους και υπάρχουν πολλές φωτογραφίες που τον δείχνουν μάλιστα να κρατάει σημειώσεις από αυτά τα οποία λεγόντουσαν τότε από τους μάρτυρες. Αυτό είναι ένα απόκομα εισιτηρίου. Μόνο όποιος το εξασφάλιζε μπορούσε να παρακολουθήσει από κοντά τη δίκη. Κοινό υπάρχει? Κοινό υπάρχει, αλλά επειδή και η αίθουσα δεν είναι τεράστια και υπήρχε και ένα πρόβλημα ελέγχου, το κοινό μπαίνει με ειδική άδεια και ειδικό εισιτήριο. Πρέπει να πάρουν από το φρουραχείο το εισιτήριο για να μπορούν να μπουν. Στρατιώτες με εφόπλου λόγχελ έχουν την είσοδο, τους διαδρόμους, ακόμα και την κύρια αίθουσα. Οι εντολές που έχουν πάρει είναι αυστηρές και τα μέτρα δρακόντια. Ήταν άνθρωποι που είχαν έρθει από το μικρασιατικό μέτωπο και αντιλαμβάνεστε ότι ήταν άνθρωποι με σκληρά χαρακτηριστικά, αποστεωμένοι και φορτωμένοι πάρα πολύ. Τέτοιους είχαν χρησιμοποιήσει και το πνεύμα το οποίο επικρατούσε μέσα στην αίθουσα ήταν ανάμεγο. Η προσέλευση στο στρατοδικείο της καλοντημένης και αριστοκρατικής Λέδης Λό, της αδερφής του αρχιστράτηγου Χατζανέστη που καθόταν στο εδόλι του κατηγορουμένου, πάγωσε τους φρουρούς όταν την είδαν να περνά ανάμεσα από το πλήθος των προσφύγων. Η Λέδη Λό είναι μια εντυπωσιακή μορφή της ευρωπαϊκής κοσμικής ζωής. Γύρω από το δικαστήριο, γύρω από τη Βουλή, έχει συγκεντρωθεί ένα τεράστιο πλήθος προσφύγων και αγανακτισμένων πολιτών που απαιτεί την άμεση καταδίκη. Διασχίζει αυτό το πλήθος. Είναι πάντοτε αυτό που συμβαίνει με τις εντυπωσιακά ωραίες γυναίκες και μόνες τους, όπου το πλήθος ανοίγει σιωπηλά και δεν υπάρχει καμία αποδοκιμασία απέναντί του. Η αδελφή του Χατζανέστη έχει πάρει το όνομα του συζύγου της, Εδουάρδου Λό, που ήταν από τις σημαντικότερες πολιτικές προσωπικότητες της Ευρώπης. Είχε παντρευτεί τον Φιτζέραλντ Λό, που ήταν υπουργός οικονομικών της αγγλικής κυβέρνησης και χρηματίστηκε αντιβασιλέας των Ινδιών επί αγγλικής κατοχής. Ο αδελφός του όμως είναι ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο οποίος πιέζει και για τον κουνιάδο του. Τότε ήταν γνωστή στην Ευρώπη για την ομορφιά της, πρέπει να σου πω. Έχω ένα αυτό το πορτρέτο που είναι από πάνω είναι καμωμένο από το ζωγράφο Λέμπαχ, ένα γερμανό ζωγράφο, ο οποίος ήταν πορτρετίστας της εποχής και υπάρχει και δικό του μουσείο στο Μόναχο και ο οποίος τη ζωγράφησε για την ομορφιά της. Ήταν γνωστή στα ευρωπαϊκά σαλόνια, στο πούμε έτσι. Άλλωστε την έχει εξυμνήσει ο Ντανούτσιο με ένα μεγάλο ποίημα του, ο Μαύρος Κύκνος, για τη Λέδη Λό, και είναι εντυπωσιακή η παρουσία της στη δίκη. Η Λέδη Λό αλλά και οι Βρετανοί διπλωμάτες πίεσαν μέχρι τέλους για να αποτρέψουν την καταδίκη και την εκτέλεση. Οι εξελίξεις όμως δεν ήταν πια στο χέρι τους. Μία ακόμα δραματική σελίδα της ελληνικής ιστορίας έχει ανοίξει και ένα δικαστήριο καλείται να αποδώσει δικαιοσύνη μέσα σε ένα σφιχτικό πλαίσιο. Αυτό ακριβώς θα δούμε στην επόμενη εκπομπή, μαζί με όλες τις λεπτομέρειες της ακροαματικής διαδικασίας, την ετοιμιγορία και τις τελευταίες ώρες των κατηγορουμένων πριν ακουστούν τα όπλα. Η εκτέλεση του Γουδί και το παρασκήνιο πριν από το απόσπασμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά.